Μεγάλη κινητοποίηση φορέων προκάλεσε το ρεπορτάζ του Ιόνιαν για τον 44χρονο άνδρα που ζει κατάκητος κατά από άθλιες συνθήκες στην περιοχή Τα Μπάχανα της Πάτρας. Οι εικόνες από τη φρικιαστική κατάσταση διαβίωσής του είχαν ως αποτέλεσμα την άμεση αντίδραση του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων. Μόλις μας ενημερώσανε για το περιστατικό, η κοινωνική μας υπηρεσία έτρεξε σήμερα Τετάρτη, είναι εκεί για να δούμε με ποιο τρόπο θα βοηθήσουμε. Κάθε τι που περνάει από το χέρι μας θα το κάνουμε. Ίσως το πρώτο πιο απλό να καθαρίσουμε το χώρο και μετά να δούμε πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να τον περιθάλψουμε εμείς ή κάποιο άλλο ίδρυμα ώστε να έχει μια προσωρινή ή και μόνιμη βοήθεια. Ο 44χρονος άνδρας, πρώην χρήστης ουσιών, ζει άπορος και χωρίς καμία βοήθεια από συγγενικό του πρόσωπο σε ένα μικρό σπίτι που έχει μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα. Τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση επιδεινώθηκε αφού ένα χτύπημα στο ισχύο τον καθήλωσε στο κρεβάτι. Ναι, πήγα στο νοσοκομείο και με αφήσανε σε ένα κρεβάτι και απλά περνάγαν οι μέρες. Επίσκεψε ο γιατρός ότι θα κολλήσει μόνο του, μου λέει, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια ανάγκη μου να αυτοξυπηρετηθώ. Είμαι σε πολύ δύσκολη φάση. Οι γείτονές του, βλέποντας τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσής του, έδωσαν δημοσιότητα στο θέμα ώστε να βρεθεί λύση πριν να είναι αργά. Η κατάσταση αυτή είναι χρόνια. Βέβαια όμως τώρα το τελευταίο διάστημα παρά έχει γίνει και είναι κρίμα και άδικο ένας νέος άνθρωπος να καταλήξει με αυτόν τον τρόπο. Μια μικρή βοήθεια για την καθαριότητά μου καταρχήν, λίγο γιατί εντάξει ένα πιο το φαγητό, κάτι, γιατί να μου κάτι αυτό. Δεν είναι λίγες πάντως αντίστοιχες περιπτώσεις πατρινών που ζουν την απόλυτη εξαθλίωση με τις υπηρεσίες του Δήμου να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να τους βοηθήσουν. Επιλαμβάνεται η υπηρεσία μας, πηγαίνει επί τόπου, όσο γίνεται πιο γρήγορα, έτσι, αναλόγως του περιστατικού μπορεί να τρέξουμε και βράδυ. Αν είναι, κάποιος έχει μια στέγη θα πάμε το πρωί κανονικά η υπηρεσία μας να τον επισκεφθεί και να δει με ποιον τρόπο θα παρέμβει καλύτερο δυνατό και για τον ίδιο και για την περιοχή. Τις επόμενες ημέρες, συνεργεία του Δήμου αναμένεται να καθαρίσουν το σπίτι του 44χρονου, ενώ μέσω του κοινωνικού οργανισμού θα διασφαλιστεί η σύντησή του και θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την άμεση ιατρική του περίθαλψη.